Αχ, αχ. Κοίταξε να δεις τα βραβεία γυναίκες. Τι γυναίκες βγάζει η Κύπρος. Όχι, όχι, είμαι ικανοποιημένος. Είμαι χαρούμενος. Είσαι χαρούμενος. Ιωσήφινα! Ιωσήφινα, πού είσαι? Πού είναι αυτό το κορίτσι, Ιωσήφινα, καλέ. Άστινα, άστινα. Πού είναι, τρικρυφή. Έλα λίγο έξω, καλέ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θέλω να πω το εξής. Δεν θα με αφήσει σήμερα. Ναι, πες. Όταν βλέπω αυτή τη γυναίκα. Ναι. Μου έρχεται στο μυαλό ένα αστέρι. Αστέρι. Ναι, εντάξει, αστέρια υπάρχουν πολλά τώρα. Αστέρια, αστεράκια. Όχι, εντάξει, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Αστεράκια, αστεράκια έχουμε. Εντάξει, έχουμε φλεμώσει. Μιλάμε για το αστέρι. Για το πραγματικό αστέρι. Ωραία, ωραία. Προφανώς... Το πιο λαμπρό αστέρι. Έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Πηγαίνουμε στην έκπληξη τη βραδιά. Όχι, να μην μαντέψω. Να, να μαντέψω. Να, να πω. Μιλάω τώρα, τι θες να κάνω. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι. Να το πάρει το ποτάμι. Ε? Έλα, έλα. Λοιπόν, δείτε αυτό το βίντεο. Δείτε αυτό το βίντεο και πείτε μου, ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι. Υποδεχτείτε την εξεπέραση στάρ, τη λατρεμένη Άννα. Άννα Βύση. Παρακαλώ. Λοιπόν. Καλώς ήρθες, Άννα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και από κοντά. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Αυτά μου είπες και θα πω, είπα στην πρόβα. Ναι, 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 όχι, είπα λιγότερα. Α, τώρα θα τελειώνω ακόμη πιο γρήγορα. Ναι. Θα σε αφήσω τελείως μόνος σου να μιλήσεις. Είστε καλά όλοι. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Άννα, δεν μου λες κάτι. Όλη την ώρα μιλάμε για μια έκπληξη. Ναι. Θες να μας πεις ποια είναι αυτή? Ναι, θα σας την πω. Ωραία. Καθόμουν εκεί γιατί ήμουν έτοιμη να βγω και μου λένε δεν είναι ακόμα η ώρα και χάζευα αυτό το βίντεο. Άννα, δεν χάζευες το Μάριο. Πόσες φορές και το Μάριο. Ήταν στη μέση αναγκαστικά. Αναγκαστικά, πρέπει να φύγω. Κάθε φορά που βλέπω αυτό το βίντεο, το έχω δει αρκετές φορές. Η πρώτη, μάλιστα, θυμάμαι, ήταν έτσι μια εμπειρία πολύ όμορφη, γιατί ξαφνικά έπεσε στα χέρια μου αυτό το βίντεο, η μητέρα μου το είχε στα συρτάρια της και όταν το είδα, πλάντεξα στο κλάμα. Γιατί προσπαθούσα να δω μέσα από αυτό το κορίτσι που τραγούδαγε εμένα. Εμένα όπως είμαι τώρα ή τότε που το είδα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι κάθε φορά που βλέπω αυτό το βίντεο, θυμάμαι τα πρώτα, τα δικά μου εκείνα χρόνια, το πρώτο μου ξεκίνημα και νιώθω ακόμα πόσο όμορφο είναι να έχεις οράματα. Και πόσο σημαντικό όμως, ίσως και πιο σημαντικό ακόμα, να έχεις ανθρώπους που να σε στηρίζουν, να σε πιστεύουν, να σε αγαπάνε και να είναι εκεί για σένα, σε αυτό σου το όραμα. Αυτοί τότε και πάντα είναι οι γονείς μου. Ήταν και θα είναι. Η Σοφούλα και ο Νέστορας. Που είναι εδώ απόψε. Έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία στη ζωή μου. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη γι' αυτό, περήφανη και ελπίζω να πάρω κι άλλα ακόμα, από εσάς εξαρτάται. Σήμερα όμως δεν είμαι εδώ γι' αυτό, είμαι εδώ για να προσφέρω. Να προσφέρω κάτι, να δώσω μάλλον κάτι πίσω από αυτό που πήρα απλόχερα, που μου δόθηκε απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου. Όλα αυτά τα χρόνια. 3, 4, 5, αυτά. Μαζί με το Diaz Group και με το Madame Figaro, λοιπόν, σκεφτήκαμε και σήμερα σας ανακοινώνουμε κάτι που θα, μια υποτροφία που θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. Ετήσια, λοιπόν, θα αφού... Νομίζω πρέπει να τη χειροκροτήσουμε αυτή τη... Ναι, θα το μάθετε, θα μάθετε και περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Θα είναι, λοιπόν, μια νέα υποτροφία που αφού βραβεύσει ένα κορίτσι κάθε χρόνο μετά από διαγωνισμό,
ένα κορίτσι που είναι ταλαντούχο στη μουσική, κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα. Είτε αυτό είναι τραγουδιστική, είτε είναι η πιανίστα, η κοπέλα, είτε παίζει οποιοδήποτε όργανο καλά και έχει μέλλον σε αυτό. Θα διαγωνιστεί, θα το διαλέξουμε και αυτό θα είναι το κορίτσι που θα στηρίξουμε οικονομικά και ουσιαστικά για να μπορέσει να σπουδάσει, να πάει εκεί που πρέπει, να πάρει τις σωστές βάσεις σε αυτό που είναι και να τις ανοίξουμε δρόμους. Εγώ θα είμαι εκεί προσωπικά και δεσμεύομαι προσωπικά γι' αυτό. Όχι για να την καθοδηγήσω, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να λέμε καθοδηγούμε ένα ταλέντο. Εγώ δεν ήθελα κανένας να μου πει πώς να τραγουδά, εκτός από τη μάνα μου, που με... δεν θα το πεις, θα το πεις αλλιώς, τέλος πάντων. Πιστεύω όμως ότι μπορώ να δώσω, να μοιραστώ μαζί με αυτό το παιδί τις δικές μου εμπειρίες και να του δώσω κάτι από αυτές. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η υποτροφία θα συμβαίνει από του χρόνου και ο χρόνος που θα περάσουμε τώρα θα είναι ακριβώς αυτή η προκήρυξη του διαγωνισμού και αυτό το παιδί θα κερδίσει, αυτό το κορίτσι θα είναι το κορίτσι της χρονιάς. Εγώ έτσι θέλω να το λέω, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ το Diaz Group και το Madame Figaro που θέλουν να ονομάσουν αυτή την υποτροφία Αναβίση. Τιμή μου και μακάρι αυτό να βοηθήσει κι άλλο. Λοιπόν, ελάτε κορούδες, θέλω να πω, ελάτε κορούδες να δώσω το μήνυμα, να επαληθεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε τον μύθο, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μύθος, ότι η Κύπρος βγάζει τα μεγαλύτερα ταλέντα στη μουσική. Έτσι δεν λένε, άλλωστε. Πάμε. Άννα μου, αυτό που ανακοίνωσε ήταν πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά μέχρι να φτάσουμε στην πραγματοποίηση αυτής της προσφοράς, αυτής της υποτροφίας, νομίζω ότι έχεις να μας προσφέρεις άλλα, εδώ και τώρα. Τι εννοείς, τι άλλα. Λίγο από το δικό σου ταλέντο, λίγο από τη δικιά σου μαγεία. Για δώσε έτσι ένα description που λέμε, μια λοιπόν, περιγραφή, τι θα μπορούσε να είναι. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν ήρθες μόνο εδώ για να ανακοινώσεις αυτή τη σπουδαία προσφορά. Επί του θέματος, τι θέλεις. Ωραία, να σου πω ποιο. Το λατρεμένο θέλει. Θέλω το λατρεμένο. Ποιο το απαγορευμένο θέλει. Παραγγελία, παραγγελία, ό,τι θέλει το κομμάτι. Θα σου το πω στο τέλος αυτό. Στο τέλος θα μου το πεις. Ναι, να προετοιμαστώ λίγο. Για να αλλάξω και κανένα ρούχο. Ωραία, λοιπόν, τότε λατρεμένο και ονειρεμένο. Είναι ονειρεμένο σίγουρα. Και θέλω να πω ότι σε αυτό που είπα πριν, έτσι να σου δώσω και να. Α το φιλοσοφήσουμε λίγο. Παιδιά, δικαιούμαστε όλοι να διεκδικήσουμε. Μάλλον. Πρέπει να διεκδικήσουμε, έτσι πάει η φράση, το δικαίωμά μας στο όνειρο. Εγώ δεν έχω πάψει ποτέ να ονειρεύομαι και ούτε θα πάψω. Άλλωστε πιστεύω ότι για ένα όνειρο ζούμε. Έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Αναβίση, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Νομίζω τώρα, επειδή είμαστε ζωντανά, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.